Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε τι δικαιούνται αυτοί που θα πάρουν τα επιδόματα και έχεις Γιάννη Φόσκολε δύο παραδείγματα για οικογένειες με παιδιά αλλά και για συνταξιούχους. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες που θα πάρουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης πριν από τα Χριστούγεννα. Οι οικογένειες με παιδιά με χαμηλά εισοδήματα και οι συνταξιούχοι είναι οι δύο βασικές κατηγορίες που πλήττονται Εύα και από την ακρίβεια που κάνει ράλι. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ, από τον πληθωρισμό των φτωχών, όπω λέγεται ο πληθωρισμό των τροφίμων. Πάμε λίγο να δούμε με τα παραδείγματα που έχουμε ετοιμάσει για να ξέρει και ο κόσμο τι πρέπει να περιμένει. Έχουμε Έχουμε λοιπόν μια οικογένεια με δύο παιδιά, η οποία δηλώνει εισόδημα έω 18.000 ευρώ το χρόνο. Το μηνιαίο επίδομα που παίρνει από τον ΟΠΕΚΑ είναι 84 ευρώ. Θα λάβει λοιπόν επίδομα αλληλεγγύη, αυτό εδώ είναι ο Μποναμά, 126 ευρώ. Συνολικά το Δεκέμβριο θα πάρει 294, γιατί, γιατί προπληρώνεται και το επίδομα του Ιανουαρίου. Δηλαδή δύο επιδόματα, συν τον Μποναμά, 294 ευρώ. Πάμε να δούμε οι τρίτεκνοι λίγο τι θα πάρουν. Έχουμε μια οικογένεια με τρία παιδιά, εισόδημα έω 20.250 ευρώ, λίγο περισσότερο εισόδημα εδώ. Το μηνιαίο επίδομα είναι 168 ευρώ. Θα πάρουν επίδομα αλληλεγγύη 252 ευρώ και συνολικά το Δεκέμβριο 588 ευρώ είναι η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Οι συνταξιούχοι είναι λίγο ρηγμένοι φέτο, δηλαδή έχει πέσει λίγο το εισοδηματικό όριο και θα πάρουν και λίγο λιγότερα λεφτά. Πέρσι πήρα 250, φέτο θα πάρουν 150. Συνταξιούχου με σύνταξη 650 ευρώ. Εφάπαξ επίδομα 150 ευρώ πριν τι γιορτέ, μπορεί να είναι μετά τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά θα δούμε. Η αύξηση είναι 20 ευρώ γιατί παίρνει και αύξηση 3% στη σύνταξη. Του. Συνολικά το Δεκέμβριο η θα πάρει 820 ευρώ.